των κόσμων. Είναι μέλος της ιονιστικής, της παγκοσμίου αυτής ιονιστικής δυνάμεως που δεν έχει σχέση και ούτε συσχετίζω το πράγμα με τον με το λαό του Ισραήλ, με τους απλούς Εβραίους που είναι θύματα κι αυτοί όπως είμαστε κι εμείς. Επομένως λοιπόν, αυτοί οι αρχιτέκτονες της νέας τάξεως πραγμάτων εφαρμόζουν το σχέδιό τους. Πριν από λίγους μήνες ο κύριος Κλίντον είχε πει χαρακτηριστικά και με έκπληξη το είδα ότι από τώρα και στο εξής τα προβλήματα όλης της ανθρωπότητος είναι εσωτερικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δε κυρία Ολμπράιτ πριν από λίγες μέρες ετώνησε και ευτυχώς που δημοσιεύθηκε ότι αυτή τη στιγμή δείχνουμε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών καθόλων των 21ων αιώνα. Πρέπει λοιπόν η πολιτική, η στρατιωτική και μετά εμείς η πνευματική να το δούμε αυτό το πράγμα πολύ βαθύτερα, διότι προδιαγράφεται μία συγκεκριμένη στάση απέναντι έναντι ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Θα συνεχίζεται λοιπόν αυτό το πράγμα. Θα μου επιτρέψετε, πατέρα, παρακαλώ. Εδώ προκύπτει από τη φύση του το μεγάλο ερώτημα. Και όχι μονάχα οι κληρικοί, όπως είπατε, τελευταίοι, αλλά όλοι μαζί, όλοι οι άνθρωποι που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αγωνιστήκαμε για να συντρίψουμε τα δόγματα του Χίτλερ, θα επαναπαυόμαστε στη μακαριότητα του εφησυχασμού και δεν θα αντιμετωπίζομαι όλοι μαζί. Κάθε εδώ, άλλο. Θέλω να όλοι ζητήσω μαζί, θέλω να πω μια φράση μόνο, αν με επιτρέπετε, για να μην χάσουμε τον ιρμό. Ναι. Εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος του ράσου, ο ρόλος των θρησκευτικών παραγόντων που είναι πρωταγωνιστικός σε αυτή την περίπτωση. Ποτέ δεν θα συνθηκολογήσουμε, ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε, διότι κάθε υπερδύναμη στην ιστορία δεν ζητεί μόνο να επιβάλλει την εξουσία της, αλλά ζητεί και την αναγνώριση της εξουσίας της. Εμείς λοιπόν με το μαρτύριο, με τη θυσία, με τη διαμαρτυρία, παντός είδους. Κηρύσω, αν μου επιτρέπετε, είναι λυπηρό που φτάνει ένας παπάς να το λέγει αυτό, το είπαν κι άλλοι βέβαια, αλλά το παραδέχομαι, κηρύσω, μποϊκοτάζ σε όλα, τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Εδώ ισχύει να αγοράζουμε μόνο ελληνικά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Και το δεύτερο, να μην σταματήσουμε ποτέ τις διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε μέσο. Ο μεγαλύτερος δε αγώνας θα είναι η αμφισβήτηση της εξουσίας, της δαιμονικής αυτής εξουσίας, η οποία γίνεται με την μόνιμη μαρτυρία και αν χρειαστεί και με το μαρτύριό μας. Έσπευσα να σας διακόψω ζητώντας συγγνώμη και από τους δύο, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Η Ορθόδοξη Μαρτυρία στην Αλβανία. Ακριβώς. Και έρχεται και προς επίρρωση των δικών σας λόγων, πατέρα Μεταλινέ, για το ρόλο, το πρωταγωνιστικό ρόλο της Εκκλησίας με το έργο του Αναστάσιου. Καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη, κύριε Παρά. Αληθώς, σου πείτε. Και τη δύναμη της Αναστάσιου στην καρδιά μας. Να είστε καλά. Θέλω να ακούσω λοιπόν, Σεβασμιότατε, από εσάς πώς έχουν τα πράγματα στη γειτονική Αλβανία σε ό,τι αφορά το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ξέρω ότι δίνεται έναν αγώνα και δεν τον δίνεται αφότου ξέσπασε η κρίση. Έχω μπροστά μου δημοσίευματα με συνεντεύξεις σας και δηλώσεις σας που λέτε ότι πριν από την κρίση είχατε ήδη ξεκινήσει έναν αγώνα για να βοηθηθούν οι πρόσφυγες που έμπαιναν από το Κωσυφοπαίδιο στην Αλβανία. Κοιτάξτε, κύριε Παρά, πρόκειται για μια γενικευμένη τραγωδία με ένα σωρό άλλες παραμέτρους. Εγώ από εδώ που βρίσκομαι πρέπει να πω ότι συμμετέχουμε ολόψυχα στον πόνο όλων αυτών που υποφέρουν από την αδικία και την βία λόγω της κρίσης αυτής στο Κωσυφοπαίδιο. Εμείς είμαστε σε ειδικές συνθήκες όπως είναι γνωστό και δεν έχουμε την άνεση για εύγλωτες δηλώσεις στην πολύ δύσκολη αυτή κατάσταση. Πάντως εκείνο το οποίο κάνουμε είναι, καθώς προσευχόμαστε καθημερινά υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς στο Θεό της αλήθειας και της αγάπης, ζητούμε επίμονα να επιτελέσει το θαύμα του, γιατί μόνο με τη δική του την παρέμβαση μπορεί να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η ειρήνη στην ταραγμένη περιοχή μας. Όπως είπατε, ήδη έχουμε βοηθήσει σε μεγάλη κλίμακα και συνεχίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να εργαζόμαστε για την ανακούφιση των προσφύγων. Μην ξεχνάτε ότι η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη εκκλησία. Πριν από 8 χρόνια μόνο ερείπια υπήρχαν εδώ. Παρά τα αυτά, παρά την δική μας τη φτώχεια, είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε
ίσως με μεγαλύτερη άνεση τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους. Τους τελευταίους 5 μήνες, προτού ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας είχε βοηθήσει πάνω από το 1/3 των 22.000 προσφύγων στην Αλβανία. Είχαμε λοιπόν κάνει μια προετοιμασία, να το πω έτσι, χωρίς να ξέρουμε τι μας έρχεται. Μόλις άρχισε η πρόσφατη τραγική δοκιμασία, κάναμε μια έκκληση σε όλες τις εκκλησίες της Ευρώπης και της Αμερικής και είχαμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ό,τι παίρνουμε βεβαίως, το διαθέτουμε αμέσως στην πρώτη γραμμή. Τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος πήραμε από τις εκκλησίες από τη Δανία μια σημαντική βοήθεια και στείλαμε αμέσως 21 τόνους τροφίμων στο Κούκες, εκεί που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των προσφύγων, 34 τόνους στην Κοριτσά, 18 τόνους στο Πόγαρτες. Ήταν η πρώτη βοήθεια που έφτανε εκεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι κρατικές αποθήκες δεν είχαν τίποτα μέσα. Και είμαστε επίσης αυτή τη στιγμή σε μια προσπάθεια για να προσφέρουμε τις ημέρες του Πάσχα. Συγκεντρώσαμε 11.000 καρβέλια ψωμί και εχθές κάναμε πάλι διανομή εδώ στην περιοχή σε 4 σημεία. Είχα και εγώ την ευκαιρία και στο Κούκες να βρεθώ και εχθές στον καταβλισμό εδώ. Οι συνθήκες, καταλαβαίνετε, της προσφυγιάς είναι δύσκολες για όλους. Αυτός ο αιώνας, δεν ξέρω, θα έχει διάφορους τίτλους τεχνολογικής αναπτύξεως, των πολέμων, αλλά νομίζω ο πιο ταιριαστός κύκλος θα είναι αιώνας της προσφυγιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω με την ευκαιρία, σεβασμιότατε, το εξής. Λένε πολλοί ότι εκτός από ένα πολιτικό, εκτός από ένα διπλωματικό, εκτός από ένα στρατιωτικό παιχνίδι σε αυτήν την ιστορία, υπάρχει και ένα έντονο από πλευράς θρησκειών, από πλευράς θρησκείας παιχνίδι. Μιλούν δηλαδή για ένα πόλεμο που ενέχει την απειλή κατά της Ορθοδοξίας. Έχω μπροστά μου μια συνέντευξή σας τη Μεγάλη Τετάρτη 7 Απριλίου στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, που φέρει τίτλο μια φράση σας: «Το λάδι της θρησκείας να επουλώνει και όχι να καίει». Αυτό είναι το ερώτημά μου και θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας για το αν υπάρχουν απειλές κατά της Ορθοδοξίας. Κοιτάξτε, θα έλεγα γενικότερα ότι υπάρχει μια γενική σύγχυση. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες γενιές ζήσαμε μια συστηματική προπαγάνδα εναντίον της θρησκείας. Εναντίον όλων των θρησκείων και περισσότερο οι Ορθόδοξοι υποφέραμε. Τώρα σε αυτήν την δύσκολη ώρα πάλι πολλοί θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν θρησκευτικές ιδέες, θρησκευτικές παραμέτρους για να δημιουργήσουν άλλες εντάσεις. Και εύκολα το μίσος αυτό πολλαπλασιάζεται όταν δεν πέσει στη μέση και το λάδι της θρησκείας, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα. Mm-hmm. Γι' αυτό ας μου συγχωρηθεί να επαναλάβω μια σκέψη που με διακατέχει αυτόν τον καιρό, ότι το άγιο λάδι της θρησκείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δυναμώνει τη φωτιά ενόπλων συγκρούσεων. Αυτό είναι ένα δώρο θεϊκό για να μαλακώνει τις καρδιές, να επουλώνει τις πληγές, να συναδελφώνει ανθρώπους και λαούς. Εάν υποτεθεί ότι αρχίσουμε εδώ στη Βαλκανική ξανά να μιλάμε για περιοχές, για τόξα, για το ένα, για το άλλο, οδηγούμεθα σε μια σύγχυση η οποία πάλι θα έχει σαν θύματα τους απλούς, ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Γι' αυτό θα χρειαστεί πολύ προσοχή. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εκείνο που χρειάζεται μακροπρόθεσμα η περιοχή των Βαλκανίων, στην οποία είμαστε, δεν ξέρω, λένε άλλοι καταδικασμένοι, εγώ λέω είχαμε την ευλογία από το Θεό να βρισκόμαστε, αυτό είναι μια ειρηνική συνύπαρξη. Η αποδοχή της εθνικής και θρησκευτικής πολυμορφίας. Αρκεί οι λαοί να ξεπεράσουν τις βουλήσεις κάποιων από τις εθνικές. Φοβούμε ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία από διαφόρους παράγοντες. Και λέω, επιτέλους, οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μια ολόκληρη ζωή μέσα στην άρνηση της θρησκείας με τον α ή τον β τρόπο, δεν είναι μόνο ο αθεϊστικός κομμουνισμός, είναι και ο αθεϊστικός καπιταλισμός. Ας σταματήσουν τουλάχιστον να σεβαστούν αυτό το πράγμα, γιατί οι ίδιοι παίρνουν αποφάσεις ερήμην του Θεού. Ή αν θέλετε, βάζουν τον Θεό απλώς να υπογράφει τις αποφάσεις που παίρνουν εναντίον του θελήματός του. Λοιπόν, επιτέλους να πούμε ότι αφήστε τη θρησκεία σε αυτό το ρόλο τον οποίο έχει, μην τη χρησιμοποιείτε για αναζωπήρηση αντιθέσεων και συγκρούσεων και μίσους. Το ζητούμενο, σας είπα, παραμένει πώς θα μπορέσουν οι διάφορες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Εμείς αιώνες τώρα ζούσαμε μαζί με άλλους ανθρώπους που είχαν άλλες πεπιθήσεις. Αντί να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες συγκρούσεως, να γίνουν φορείς μιας δημιουργικής κοινωνικής συνυπάρξεως.
κάθε μορφή καταπιέσεως, με οποιοδήποτε πρόσχημα, είναι καταδικαστέα. Είτε με πολυτελή όπλα, είτε με συμβατικά όπλα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα παραμένει πάντα εκείνη που θα μιλάει για την αιώνια αξία του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, αδιακρίτως φυλετικής καταγωγής. Θα υποστηρίζει τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, ιδιαίτερα αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας και της ελεύθερης αναπτύξεως κάθε ανθρώπου και κάθε λαού. Και νομίζω αυτός είναι ο τεράστιος ρόλος της Εκκλησίας μας και αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες σκέψεις. Ένας άνθρωπος όπως εσάς που έχει ζήσει από κοντά δύσκολες καταστάσεις και έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Να είστε πάντα καλά. Ο Χριστός να γεμίσει την καρδιά μας με ελπίδα, με δύναμη και με την πνοή της Αναστάσεως, ώστε εκεί που υπάρχει τόσο μίσος να μπορούμε να προσφέρουμε ειρήνη και καταλλαγή. Να είστε καλά. Με αφορμή τα όσα είπε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος. Γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Βασιλικόπουλο, τον έχουμε λίγο αδικήσει στον χρόνο. Ακούω όμως τη σκέψη σας, κύριε Γλέσο. Πριν από 4 χρόνια, με την ευκαιρία της Πεντηκοστής, δηλαδή των 50 χρόνων από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις 9 Μαΐου, σε λίγο πλησιάζει και για μας πάλι η επέτειος, η Ακαδημία Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διεξήγαγε ένα ιστορικό συνέδριο. Και μέσα στο συνέδριο ένα από τα κύρια θέματα ήταν ο πόλεμος και η κοινωνία. Mm-hmm. Και διαπιστώθηκε εκεί ότι όλες οι θρησκείες, προσέξτε, όλες οι θρησκείες αντιτάχθηκαν απέναντι στο Χίτλερ, απέναντι στα δόγματα του Χίτλερ. Και ήταν ευεξήγητο το γιατί. Ο Χίτλερ ακριβώς καταπατούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με συγχωρείτε, μπορώ να μια στιγμή να παρεμβάλλω κάτι. Ναι, πατέρα. Όλες, πρέπει να πούμε την αλήθεια, πλην του παπισμού. Το Βατικανό συνεργάστηκε με το Χίτλερ. Οι δε Ουνίτες, κυρίως στη Ρωσία, όπως πρέπει να το ξέρετε, ήταν εκείνοι που άνοιξαν διάπλατες τις πόρτες για να περάσουν δίθεν ως ελευθερωτές οι Ναζί. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί σήμερα προλάβατε, παίζεται ανάλογο παιχνίδι. Ναι, κύριε Βουλευτή. Με προλάβατε, δεσμότητα, γιατί παρακαλώ. Θα έλεγα ακριβώς αυτό. Υπάρχει αμφισβήτηση γενικά για τον καθολικισμό και λένε ότι μερικές εξαιρέσεις είναι πασίγνωστο πάντως ιστορικό ότι η καθολική θρησκεία της Κροατίας, και είναι στο χώρο μας τώρα, είχε ευλογήσει τα όπλα του Χίτλερ. Mm-hmm. Αλλά πάντως διαπιστώθηκε ότι όλες οι θρησκείες από τη φύση τους ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιτάχθηκαν. Εγώ πάντως και δεν νομίζω ότι θα βρω αντίρρηση ούτε από εσάς, κύριε Γλέζο, ούτε από τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, ούτε φυσικά από τον αρχηγό, από τον κύριο Βασιλικόπουλο, αντίρρηση. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Αναστάσιος, δηλαδή ας αφήσουν τις θρησκείες στο ρόλο τους. Ο ρόλος τους είναι ακριβώς η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας αυτό το ρόλο να τον παίξουν. Και επειδή αυσιμοποιούνται, καταπατούνται, ακριβώς. Πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον αρχηγό, στον κύριο Βασιλικόπουλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε σε σχετικά με αυτά που ακούστηκαν αυτό το χρόνο ή αν θέλετε να απαντήσετε γύρω από το ερώτημα και με την πρόσφατη εμπειρία της επίσκεψής σας στο Βελιγράδι, αυτά που παρακολουθήσατε, αυτά που παρατηρήσατε, τη γεύση σας. Ακριβώς με ένα συνδυασμό επάνω σε αυτά και αναφερόμενος και, και στην πρόσφατη ανταπόκριση από το Βελιγράδι, mm-hmm. και από την προσωπική εμπειρία που συναποκομίσαμε εγώ και ο κύριος Γλέζος, με την πολύ σύντομη βέβαια παραμονή μας στην πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας. Βλέπουμε από προχθές να διαφοροποιούνται προοδευτικά οι αεροπορικές προσβολές στο χώρο της Ιουγκοσλαβίας. Βλέπουμε δηλαδή να γίνονται κάποια εντός εισαγωγικών λάθη και να απροκάλυπτα πλέον να βάλλονται στόχοι οι οποίοι αφορούν. Όταν λέτε λάθη, εννοείται όπως στην περίπτωση του Αλέξινατς. Εντός εισαγωγικών είπα. Mm-hmm. Γιατί αρχίζω να πιστεύω και εκφράζω μία ανησυχία ότι τα λάθη αυτά προοδευτικά θα πληθύνουν. Αμέσως. Και το λέω αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι επιδρομές στην περίφημη πρώτη φάση, που έχουμε μπερδέψει και τις φάσεις τώρα και δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται,
απεδείχθησαν άκρως αναποτελεσματικές οι επιδρομές αυτές εις ό,τι αφορά τον κύριο σκοπό τον οποίο είχαν, να πλήξουν το ηθικό του σερβικού λαού. Αυτό το διαπιστώσαμε και οι δύο σώμαζοι μεταβαίνοντας εκεί πέρα με την αποστολή την οποία αναφέρατε. Φοβάμαι λοιπόν ότι τώρα θα περάσουμε σε μία άλλη φάση όπου σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι πόλεμος είναι στην περιοχή, είναι πολύ φυσικό να πλήττονται και στόχοι οι οποίοι αφορούν ευθέως τον άμαχο πληθυσμό. Εάν δε φτάσουμε εις τον ακραίο παραλογισμό να υιοθετήσουν οι σύμμαχοι εκεί και την χερσαία επέμβαση, τότε... Το βλέπετε πιθανό? Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα δεν το βλέπω πιθανό, αλλά πρώτου αδιεξόδου, στο οποίο ενδεχομένως να οδηγηθούν οι διπλωματικές ενέργειες, οι οποίες πρέπει να ομολογήσουμε ότι το τελευταίο διήμερο χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, κυρίως με άξονα την Ρωσία. Εάν λοιπόν αυτές όλες οδηγηθούν σε αποτυχία, διότι επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην πρώτη φορά, ότι εάν δεν πληρούν τρεις προϋποθέσεις... Απαραβίαση των συνόρων, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία τους και όχι ταπεινωμένο το σερβικό λαό, σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει. Σε μια τέτοια λοιπόν περίπτωση, όπου σε φάση χερσαίων επιχειρήσεων, πιστεύω ότι θα γίνει ένα γενικό σάρωμα από πλευράς προσβολών από τις αεροπορικές επιδρομές. Από τις αεροπορικές επιδρομές, αδιακρίτως τι θα βάλετε... Για να διευκολυνθεί η προέλαση μετά των χερσαίων επιχειρήσεων. Αφενός μεν αυτό και αφετέρου να καμφθεί πλήρως το ηθικό του σερβικού λαού, το οποίο διατηρείται σε πολύ ψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ναύαρχέ μου, ήταν πολύ σημαντικά, έστω και αν ακούστηκαν στο τέλος αυτά τα οποία ακούσαμε ως παρατηρήσεις από έναν έμπειρο αξιωματικό όπως εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος πάντα δεν φτάνει όταν συζητάει κανείς ένα πολύ μεγάλο θέμα όπως είναι αυτό το θέμα. Θα έχουμε ατυχώς, ταιριάζει εδώ, και άλλες ευκαιρίες, μια που δεν βλέπω ούτε εσείς αλλά ούτε και οι υπόλοιποι που έχουν καταθέσει τις απόψεις σε αυτό το βήμα να είναι αισιόδοξοι για το τέλος του πολέμου. Εμείς παρόλα αυτά θα κλείσουμε και αυτή την εκπομπή ευχόμενοι να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Να ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, να ευχαριστήσω εσάς κύριε Γκλέζο, όπως και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν συντροφιά μας για τα προηγούμενα 45 λεπτά. Να είστε πάντα καλά και το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς. Καλή σας μέρα.